Επειδή μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο update σχετικά με το bike project. Θα σας δείξω περίπου πού είμαστε, τι κάνουμε και θα σας πω και μερικά πράγματα που προγραμματίζονται να γίνουν τις επόμενες μέρες. Πάμε στα γρήγορα κάτω να σας δείξω πού είμαστε. Λοιπόν, ο καιρός δεν μας κάνει πολλά τη χάρη να εγκαλώσουν τις μέρες. Γι' αυτό καθυστερούμε λίγο το project, γιατί πρέπει να πάει ο σκελετός αμμοβολήν και μετά να βαφτεί, αλλά με τέτοιον καιρό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Απλά του τα περιμένουν και θα σας δείξω τι κάνουμε τώρα. Εδώ έχουμε τα rims με καινούριο λάστιχο. Καινούριο rims, καινούριο λάστιχο. Πολλά καλή ποιότητα κατασκευής. Και το λάστιχο βλέπετε ολοκένουριο. Και το rims είναι χρώμιον με νίκελ. Τα συγκεκριμένα επατενταριστήκαν. Είναι της 70, της C70. Πιάσαμε τα και απλά χρειάστηκε να αλλάξουμε πύρους, ρουλεμάν. Έγιναν κάποιες μετατροπές τέλος πάντων για να ταιριάζουν. Ταιριάζουν τέλεια τώρα. Βαλβίδες, εντάξει, δεν θα αφήσω τις πλαστικές, θα αλλάξω. Και γενικά έχουμε και ένα πολύ καλό λάστιχο. Πιάτα σε πάρα πολύ καλή τιμή και τα rims και τα λάστιχα. Απλά περιμένουμε να μπουν πάνω στο μηχανάκι και να δούμε πως φαίνονται. Λοιπόν, αρχικά σας δείξω κάποια κομμάτια που είναι το exhaust. Το συγκεκριμένο είναι Motorsport, το συγκεκριμένο μοντέλο δαμέ. Εγώ το συγκεκριμένο μοντέλο δεν το ξαναείδα χωρίς το ΕΜΤΑ, και από κυκλοφορεί είναι το R250-08, το σκέτο, όχι το ΕΜ. Θα σας δείξω πως είναι ο λαιμός. Με το racing είναι πιο χοντρός από τον κανονικό, όσοι ξέρετε τα motorsport, και δίσπαστο. Και το βαρελάκι με το σιγαστήρα του, το οποίο δεν νομίζω να έχω πάνω. Δείτε το, κάπως έτσι είναι. Μετά έχουμε όλα τα μηχανήματα, όλα τα φάρμακα, τα πάντα γενικά για τον καθαρισμό των parts που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα parts που έχω τώρα. Τα νίκελ τα οποία καθαριστήκασαν. Έχουμε καινούργιο φανάρι Honda αυθεντικό. Τα χερούλια, τα flash, τα χερούλια εδώ, φανάρι πίσω, κόρνα, το part του 90 δαμέ. Εδώ γυαλισμένα. Να ορίστε, αυθεντικά γυαλισμένα που την εποχή που ευκήγε το μηχανάκι. Να έχουμε κάποια άλλα parts που γυαλισμένα. Οι σούστες αμορτισιέρ, πως τα λέτε εσείς. Κάποια άλλα νίκελ. Τούτα τα οποία θα πάσει για αμμοβολή. Ο σκελετός, εντάξει, μην το βλέπετε έτσι, θα πάει και τούτος για αμμοβολή. Έχουμε την παλιά την εξάτμιση, η οποία είναι σε πολλά κακή κατάσταση, όπως βλέπετε. Εδώ έχουμε τα πλαστικά, τα οποία είναι τριμμένα έτοιμα για βάψιμο. Έχουμε την ποδιάνη, η οποία θα αλλάχτεί, θα πιάσουμε καινούργια αυθεντική. Εδώ κάποια άλλα parts. Ακόμα το άλλο το φτερό που είναι και το τριμμένο έτοιμο. Εδώ και άλλα parts τα οποία θα πάει για αμμοβολή, ψαλίδι, βάση σέλας κτλ. Πάνω κάτω τούτα είναι τα parts, τα παραπάνω λείπουν γιατί πιάσει για δουλειές. Κάποια stand και τέτοια επήραμε τα, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε καινούρια κτλ. Θα αγοράσουμε κάποια πράγματα καινούρια γιατί τα δικά μας είναι κατεστραμμένα. Π.χ. το κάθισμα, αν τα καταφέρουμε να βρούμε καινούριο, θα είναι καλύτερα γιατί το συγκεκριμένο έλειωσε από τον καιρό. Έτσι ήταν και στη Λάντη, απλά ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση και φτιάξαμε, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε. Τότε δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Επίσης η μηχανή επίεν για ανακατασκευή γιατί ήταν τριμμένο, χτύπησε το πιστόνι βασικά στο κύλινδρο και θέλει να κάνουμε ράιμα, δηλαδή να πάει σε τόρνο το κύλινδρο. Θα αλλάχτουν κλάτς, θα αλλάχτει πιστόνι με βαλβίδες
ελαττήρια. Και τα ούλα θα αλλάχτουν. Θα μπει και καινούριο πιστόνι λίγο oversized. Το καρπουλατέρ θα γίνει ανακατασκευή. Και πάνω κάτω τούτα. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες που θα φτιάξει ο καιρός να πάει για μοβολή τα πράγματα που χρειάζονται. Να έρθει το σπίτι, να τα κρεμάσουμε, να τα σταρώσουμε, να τα πογιατίσουμε και να ξεκινήσουμε να συναρμολογούμε το μηχανάκι. Περιμένω και κάποια πράγματα από Αγγλία, περιμένω από Ελλάδα, περιμένουμε αρκετά πολλά πράγματα γιατί είπα σας, ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο που είναι C90Z2 δεν βρίσκεις. Σου περιμένουμε απαντήσεις που διάφορους που έχουν εξαρτήματα. Σου περιμένουμε μόλις ξεκινήσει να προχωρά και να στείνεται το μηχανάκι. Λογικά το αμέ θα είναι το επόμενο update ή όταν μου έρθουν τα συγκεκριμένα patch θα περιμένω και θα τα ενώσω σούλα σε ένα βίντεο να σας το βγάλω. Θα δω περίπου τι θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Μπορεί να δείτε και προηγούμενα clips και μεταγενέστερα. Προς το παρόν είμαστε δαμέ, κολλήσαμε, περιμένουμε πράγματα να έρθουν όπως σας είπα. Και απλά περιμένουμε, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Υπομονή και κοντεύουμε σιγά σιγά. Αλήθεια θα είναι ένα πολλά ωραίο μηχανάκι. Θα το δείτε και στην original του μορφή γιατί θα πρέπει να πάει για επιθεώρηση. Και μετά θα βάλουμε και την λεπτομέρεια μας για να το κάνουμε λίγο custom για να το έχω και να μου αρέσει και εγώ παραπάνω. Όχι πως το original δεν μου αρέσει, απλά θέλω έτσι την πινελιά τη δική μου. Σου θα βάλουμε κάποια πράγματα δικά μας που μας αντιπροσωπεύουν. Αυτά προς το παρόν. Σε το βίντεο κάνετε ένα like, γράψτε μου τι θέλετε να δείτε στο μηχανάκι, αν θέλετε να δείτε κάτι ιδιαίτερο. Πώς σας εφάνηκε, αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, να μου πείτε γνώμες. Είναι ανοιχτά τα σχόλια, να γράψετε ό,τι θέλετε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, ένα subscribe, ένα share να το δουν οι φίλοι σας και θα τα πούμε σε πολύ λίγο καιρό.